Α, ωραία. Βλέπω τώρα ότι το μικρόφωνο είναι λερωμένο με γιαούρτι εδώ πέρα. Καλησπέρα, παιδιά μου. Το σημερινό μας θέμα είναι ο Σάλλος που έχει προκληθεί γύρω από την Ελένη Αντωνιάδου. μια γυναίκα που παρουσίαζε τον εαυτό της ως επιστήμονα της NASA, που έχει συμπεριληφθεί στη λίστα 30 under 30 του Forbes για τους 30 πιο πετυχημένους τριαντάριδες και που ε, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η Ματέλ για να φτιάξει την πρώτη Ελληνίδα Μπάρμπι. Τελικά η συγκεκριμένη γυναίκα αποδείχθηκε απατεώνισα και όλο αυτό έχει κάνει τον κόσμο να αναρωτιέται σχετικά με την αξιοπιστία των ειδήσεων που προβάλλονται από τα μέσα γιατί μπορεί κάποιο άνθρωπος να είναι τρελός και να έρθει να πει ότι είναι ο πλανητάρχης χωρίς να είναι άμα εμείς δεν το εξακριβώσουμε εμείς φταίμε. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσά δεν γνωρίζετε τι ακριβώ έχει συμβεί. Η Ελένη Αντωνιάδου, λοιπόν, είναι μια Θεσσαλονικιά που έχει σπουδάσει και έχει πάρει το πτυχίο τη από τη σχολή πληροφορικής με εφαρμογέ στη βιοιατρική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κατέχει επίσης μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιακό Κολέγιο του Λονδίνου και από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη. Το 2012 λοιπόν επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε ένα summer camp της NASA ε, μαζί με εκατοντάδες φοιτητέ. Ε, εμείς το όνομά της το ακούσαμε πρώτη φορά όταν άρχισε να να παίζει γενικότερα στα μέσα, σε εκπομπές, στις ειδήσει, στο όνομά της, ε, μαζί με τον τίτλο «Η καλονή Ελληνίδα ε, επιστήμονα της ΝΑΣΑ» ε, που εκπαιδεύει αστροναύτες και ειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική. Η καλονη ελληνιδα επιστημονα αυτή αναπαρήχθηκε έντονα, νομίζω πως όλοι τότε ακούσαμε για την περίπτωσή της. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή λοιπόν δεν ασχολήθηκε κανείς να εξακριβώσει εάν αυτή τύπησα όντως είναι αυτά που λέει ότι είναι. Γιατί? Ποιο ξέρει. Τέλο πάντων, η περίπτωσή τη ψιλοξεχάστηκε και το όνομά τη ξαναήρθε στη δημοσιότητα όταν πριν από λίγε μέρε βραβεύτηκε με το Επιχειρηματικό Βραβείο Θάλη για την προσφορά τη στην επιστήμη και τον άνθρωπο. Αμέσω μετά από τη συγκεκριμένη απονομή, ένα καθηγητή, ο Κώστα Μπουγιούκο, αναπληρωτή καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού Παρή Ντιντερό, έκανε ένα post στο Facebook, στο οποίο αποκάλυπτε ότι η συγκεκριμένη Δεσποινή ε, δεν εργάζεται στην NASA, δεν έχει βραβευτεί από την Άσα, όπως η ίδια ισχυρίζεται. Ε, δεν κάνει έρευνα στην αναγεννητική ιατρική, μόνο έχει γράψει δύο-τρία επιστημονικά άρθρα. Ε, τη συγκεκριμένη ανάρτηση ακολούθησε μια άλλη ανάρτηση από έναν καθηγητή της Αντωνιάδου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο Παντελής Μπάγκο, λοιπόν έδωσε τη δική του εκδοχή των πραγμάτων. Είπε ότι τη θυμάται την Αντωνιάδου να είναι μια πολύ καλή φοιτήτρια. Τη είχε γράψει και συστατική επιστολή για μεταπτυχιακά και κάποια σεμινάρια που ήθελε να παρακολουθήσει. Ωστόσο δεν έχει εργαστεί στην NASA, απλώς συμμετείχε σε ένα summer camp μαζί με άλλους τόσους. Ε, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια είχε παρουσιαστεί από τα μέσα ως ειδική στην δημιουργία μοσχεύματος ε, τραχίας και μάλιστα σε μία εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου είχε πει ότι έσωσε τη ζωή ενός του ανθρώπου. Ακούστε τώρα για αυτή την περίπτωση. Την τραχία δεν την έφτιαξε εκείνη. Την έχει φτιάξει ο καθηγητής της Αλεξάνδρ Σεϊφαλιάν ε, και την επέμβαση την έκανε ο Πάολο Μακιαρίνη, σε έναν άνθρωπο ο τελικά μετά από τρία χρόνια πέθανε, γιατί αποκολλήθηκε η τραχεία. Και το 90% των ασθενών που έλαβαν μόσχευμα α, από τον συγκεκριμένο καθηγητή και τον γιατρό, ε, πέθαναν από επιπλοκές. Και όλο αυτό είχε προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο στο εξωτερικό, γιατί... Είχαν παραβιαστεί βασικές αρχές της ιατρικής σχετικά με το ότι ε, λειτουργήσαν οι άνθρωποι ως πειραματόζωα για το συγκεκριμένο μόσχευμα. Και το πιο σοκαριστικό από όλα είναι ότι όχι μόνο η Αντωνιάδου παρουσίασε τον εαυτό της ως τη δημιουργό της τραχίας, αλλά όταν ρωτήθηκε αν ο ασθενής ζει, ο οποίος την ώρα της συνέντευξης είχε πεθάνει και αδιαμφισβήτητα το γνώριζε, απάντησε θετικά άνθρωπο αυτό λοιπόν, ενώ είχε δύο εβδομάδε ζωή, του έγινε η μεταμόσχευση τη δική σα τραχία, αυτή που εσεί οι δύο δημιουργήσει δημιουργήσατε στο εργαστήριο και τώρα ζει μια φυσιολογική ζωή. Αυτό για είναι yeah. επίτευγμα, γι' αυτό λέω, Ελένη μου. Άλλο ένα μύθο είναι πω η Αντωνιάδου είναι σημαντική επιχειρηματία στον τομέα τη υγεία, γιατί έχει φτιάξει την startup εταιρεία. Transplants without donors, ωστόσο δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την εταιρεία στο ίντερνετ που οκ, okay, 2019 έχουμε. Αν ήταν αληθινή, κάτι θα υπήρχε. Υπάρχει μόνο μία ιστοσελίδα που είναι απενεργοποιημένη. Οπότε, α, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε σε μία συνέντευξη για τη. Για, το... για, την εταιρεία αυτή ε, αρνήθηκε να απαντήσει. Επομένως για να συνοψίσουμε, η Ελένη Αντωνιάδου έχει εργαστεί πάνω σε ζητήματα αναγεννητικής, ιατρικής και βλαστοκυτάρων, ωστόσο δεν έχει εργαστεί στη NASA και αυτό βγήκε και το επιβεβαίωσε κιόλα ένα εκπρόσωπο της NASA, που βέβαια τόνισε ότι δεν αποκλείεται να εργάστηκε υπεργολαβικά σε κάποια από τα project της NASA με εξωτερική συνεργασία. Σίγουρα όμως δεν έτρωγε μαζί με αστροναύτες όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Ε, η ίδια λοιπόν σε όλο αυτό απάντησε με ένα post στο facebook στο οποίο ανέβασε κάποιο πιστοποιητικό ε, ενδεχομένως για να πείσει ότι «Α, κοίτα, κοιτάξτε μου έχει δώσει να σε αυτό όποτε εργάζομαι εκεί» αλλά οι ειδικοί κατευθείαν έκαναν λόγο για ένα απλό πιστοποιητικό συμμετοχής. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα και το πρόβλημα είναι ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των ειδήσεων που φτάνουν στα αυτιά μας, γιατί ε, ο ένας αναπαράγει τον άλλο και άμα η αρχική είδηση δεν είναι από κάποιο άσχετο site, τότε προφανώς δεν υπάρχει λόγος να μην το αναπαράγουν, γιατί έτσι λειτουργούν τα μέσα σήμερα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα, Γι' αυτό και κατευθείαν η είδηση κυκλοφόρησε στα μεγάλα κανάλια και κανείς δεν ασχολήθηκε να εξακριβώσει τα όσα έλεγε η συγκεκριμένη κοπέλα. Μια βασική αρχή όμως που εγώ διδάχτηκα στα έξι χρόνια που σπούδαζα δημοσιογραφία είναι ότι οτιδήποτε φτάνει στα αυτιά μας, οφείλουμε να το εξακριβώσουμε. Ειδικά όταν έχει να κάνει με άτομα και ειδικά σε μια χώρα που ό,τι δηλώσει είσαι. Fun fact, όταν είχα πάει στη σχολή δημοσιογραφίας ενός καναλιού, ε, ήδη από τις πρώτες μέρες, όταν έγινα φίλη τέλο πάντων με τους συμφοιτητέ κλπ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών είχαν βάλει στο προφίλ τους ότι εργάζονται στο συγκεκριμένο κανάλι. Δηλαδή πλήρωναν για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο συγκεκριμένο ΙΕΚ και θεωρούσαν ότι εργάζονται. Αυτό είναι λίγο crazy. Γενικότερα, γενικότερα αυτό είναι πρόβλημα του λαού μας. Οι Έλληνες τείνουν να μεγαλοποιούν τα πάντα, το τόσο το κάνουν τόσο, ειδικά όταν, οπα, ειδικά όταν έχει να κάνει με την επιτυχία ενός ανθρώπου. Ε, και οκ, okay, άμα είσαι φαντασιόπληκτος, πρόβλημά σου, σε σένα κάνεις κακό. Αλλά όταν αρχίζουν να σε αντιμετωπίζουν σοβαρά τα κανάλια, ε, μετά για όλο τον κόσμο θα είσαι αυτό το άτομο που παρουσιάζεις ότι είσαι και αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Θέλω πολύ να μου πείτε την άποψή σας γιατί με ενδιαφέρει να ξέρω πώς το βλέπουν οι περισσότεροι παρόλο που ξέρω ότι στάνταρ θεωρείται κακό αλλά κάποιοι από εσάς μου αφήσατε σχόλιο του τύπου ότι καημένη τι τραβάει. Δεν συμφωνώ με αυτό, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ε, και γενικότερα θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!